Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη εκπομπή, φανέλα με τον Γούρι, και την ξεκινάμε με τον Πέτρο τον Αργύριο. Ελπίζουμε να είσαι γουρλής coach για την φετινή χρονιά, την καλοκαιρινή σεζόν ουσιαστικά, τη δική μας. Αποφασίσαμε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο ουσιαστικά να πάμε σε ανθρώπους οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι από αυτούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας πέρασε. Και νομίζω μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με φιλοδοξίες, κύλησε δύσκολα, αλλά τελικά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε, που έχει αρχίσει ήδη καλά από ό,τι καταλαβαίνω για το νησί, για τους επιχειρηματίες. Καλές εκπομπές να έχετε, να ξεκουραστείτε κι εσείς κάποια στιγμή και εμείς. Ξεκίνησε η χρονιά πάρα πολύ καλά. Στο μέσον, πιο πολύ με το γυναικείο, κάπου αποθαρρυνθήκαμε. Και τέλειωσε με τη, θεωρώ, την πιο μεγάλη επιτυχία που ακόμα και τις επιτυχίες της Α1 γυναικών ή τη Β' Εθνική Α2 λόγω ότι είναι ανεπτυξιακό, την πιο μεγάλη επιτυχία θεωρώ για το σύλλογο δεν θα πω τα τελευταία χρόνια, θα πω για πάντα. Βέβαια. Θεωρώ έκτη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναζήσει ποτέ καμία ομάδα του νησιού και δεν πάβει να είναι. Όχι, δεν πάβει. Είναι εκ των πραγμάτων η μεγαλύτερη επιτυχία έτσι που μπορούσε να γίνει εδώ στο νησί. Κάνοντας έναν απολογισμό ουσιαστικά της χρονιάς. Ευχαριστημένος με την πορεία των ομάδων του Υποκράτη, γιατί ήσουν και σε πάρα πολλά τμήματα. Ναι, ήμουν στο αντρικό, στο γυναικείο, στην Α2 και στην Άνιδες. Με το αντρικό κάναμε μια, θεωρώ, αρκετά καλή χρονιά. Για ένα τυχές αγώνα δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Θεωρούσαν τα παιδιά ότι αν περνάγαμε στην επόμενη φάση, στο επόμενο, στο Final Four, οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, ότι θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Για ένα τυχές αγώνα δεν περάσαμε, υπάρχει μια πικρία. Στο γυναικείο, όσο περίεργο και να φανεί, θεωρώ ότι βάσει των συνθηκών με μόνο ντόπια κορίτσια πήγαμε καλά. Σε θέμα μπάσκετ εννοώ ότι παίξαμε αρκετά καλά αυτό που θέλαμε να δείξουμε. Σε βάση βάσει αποτελεσμάτων δεν πήραμε ούτε νίκη, οπότε πέσαμε κατηγορία. Και βέβαια το γυναικείο στην Α2 έδωσε αρκετές εμπειρίες στα κορίτσια των Ιαννίδων και καταφέραμε αυτό το εκπληκτικό, ας πούμε, να βγούμε έκτη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό. Γυρνώντας τον χρόνο προς τα πίσω, θα σε πάω στο γυναικείο, γιατί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της φετινής χρονιάς και ένα κομμάτι στο οποίο με το οποίο η ομάδα έχει ζήσει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι σκέψη υπήρχε το περσινό καλοκαίρι για το πώς θα ήταν η ομάδα στην Α2. Προφανώς και δεν υπήρχε αυτή η σκέψη να πάει μόνο με τον Διακορίτσια. Και αν θα έλεγες ξανά ναι για να κατέβει η ομάδα στο γυναικείο πρωτάθλημα όπως κατέβηκε τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, τα άτομα που απαρτίζαν τη διοίκηση κάναν υπεράνθρωπες προσπάθειες παρόλο που δεν γνωρίζαν πράγματα, δεν είναι επαγγελματίες, ούτε πρόεδροι, ούτε επαγγελματίες σύμβουλοι, ούτε έχουν το management, ας πούμε. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες από 15-17 Αυγούστου που μάθαμε ότι θα παίζουν ξουμά Α2 μέχρι και τον Οκτώβριο να βρούμε παίχτριες. Κάναν πρόταση σε 28 κορίτσια, 28 γυναίκες, μέσω manager, μέσω γνωριμιών, προσωπικών επαφών. Καμιά κοπέλα ή είχαν κλείσει σε άλλες ομάδες ή δεν δέχονταν να έρθει στην ΚΟ, σε νησί τέλος πάντων, να αφήσει τη δουλειά της, ναι. Να αφήσει. Ή υπήρχαν πληγές από τα προηγούμενα χρόνια. Και υπήρχαν και πληγές από τα προηγούμενα χρόνια. Αρκετές φορές ακούσαμε για το παρελθόν, χρηματικά πιο πολύ. Αυτό, έγινε μια προσπάθεια να φέρουμε παίχτες, δεν ήρθε καμία. Δύσκολα τα πράγματα, το παλέψαμε θεωρώ. Δεν γινόταν, χωρίς εμπειρία δεν γινόταν. Άρα καταλήγουμε ουσιαστικά στο γεγονός ότι θα το έκανες, θα κατέβαινε η ομάδα και πάλι. Αν υπήρχε ένα budget πίσω, γιατί δεν ήμασταν καλά οργανωμένοι τους σε αυτό το κομμάτι, αν υπήρχε ένα budget πίσω και υπήρχαν 3 με 4 κοπέλες εκ των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, πιο έμπειρες. Να ξέρουν και την κατηγορία. Να ξέρουν και την κατηγορία
και με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα κορίτσια τη φετινή χρονιά, θα το προσπαθούσαμε. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε στο φετινό πρωτάθλημα, αρχικά, το επίπεδο, που το επίπεδο θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με τον άλλο ομίλο, και αν ξεχώρισε και εσύ κάποιες αθλήτριες από αυτή τη χρονιά, ή του Ιπποκράτη και κάποια άλλα κορίτσια. Το επίπεδο στον όμιλο που ήμασταν, όλοι τον έλεγαν όμιλο της Α1, ήταν δηλαδή οι πρώτες 7 ομάδες με ξένες μάλλον παίζουν άνετα Α1, φάνηκε και στα μπαράζ με τους άλλους ομίλους. Όλοι μας έλεγαν ότι αν είμαστε στον πρώτο όμιλο, όχι απλώς σας ονόμασταν με το ίδιο ρόστερ, αλλά θα είμαστε στο μέσο της βαθμολογίας. Αρκετές παίχτριες, πάρα πολύ καλές παίχτριες. Βέβαια, οι παίχτριες που ξεχώριζαν είναι ηλικίας 40, 38, 42, οι πιο μεγάλες, δηλαδή Σπαθάρο από τον Πρωτέα. Ναι. Οι δικές μας... Αν δεν κάνω λάθος, μόνο τα κορίτσια, τα Μελίσσια νομίζω πρέπει να ήταν κότσι, πιο νεαρή ομάδα. Πάρα πολύ νεαρή ομάδα, αλλά είχαν και η βάση τους ήταν η Χιώτη, που είναι 35 χρονών, η ψηλή τους, είχαν την Κυλαρίδη, την Πατέρα, είχαν τρεις μεγάλες παίχτριες. Έγινε αυτό το πάντρεμα μεγάλων και μικρών. Έγινε αυτό το πάντρεμα. Αλλά ήταν ένα κορίτσια νομίζω τα οποία έδειξαν και ότι οι ακαδημίες τους ότι βγάζουν κορίτσια, δεν συζητάμε. Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποια τον Ιπποκράτη με τη φετινή χρονιά. Εντάξει, είναι δύσκολο το κομμάτι σίγουρα τώρα για σένα. Θεωρώ, κοίταξε, για να το πάρω λίγο πάνω μου, θεωρώ ας πούμε ότι επειδή είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν είναι και από εδώ, νομίζω ότι η Μαρία Χρυσάκη ήταν το κορίτσι το οποίο τη έκανε πάρα πολύ καλό η φετινή χρονιά. Η Μαρία Χρυσάκη έκανε εκπληκτική χρονιά. Θα πω την κακία μου, αδούλευτο παιδί, ήρθε αδούλευτο στον Ιπποκράτη, αλλά όπως το έχουμε συζητήσει και με τη Μαρία, δεν είχε κάνει ποτέ βάρη. 20 χρονών τώρα, κοπέλα μπασκετμπολίστρια, μην έχει κάνει 20 χρονών βάρη. Δεν είχε δει ποτέ βίντεο, σκάουτινγκ, αλλά ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στο γήπεδο, άκουγε και είχε θέληση για να προοδέψει. Πια Μαρία, θεωρώ ότι μπορεί να παίξει. Σε Α2 μπορεί ακόμα να παίξει. Mm-hmm. Οι δύο οι μεγάλες που ήρθαν εις Βίνου με την Πατμίου, σκυλιά. Έδωσαν τα πάντα. Φοβερά ευχαριστημένος. Και τα μικρά όλα, τα μικρά τα υπόλοιπα που εντάξει πέσαν ξαφνικά 16-17 χρονών η Γκοντζάη, η Κιαπόκα, η Ψαρού, η Κουντουριώτη, η Μιλίκοβιτς, mm-hmm. πέσαν ξαφνικά στα βαθιά. Η Καλλιμιονάρη, αρχηγός της ομάδας, οι Γυαλούς, ό,τι μπορούσαν να κάνουν το έκανε τα παιδιά. Ήταν κάθε μέρα στην προπόνηση 2 ώρες, αν το ζητούσα 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες, δεν τους ενδιαφέρε. Δηλαδή, Το αγαπάνε βασικά. Ναι. Θα σε πάρω λίγο από το γυναικείο, θα επιστρέψουμε μετά για τις νεάνιδες. Να πάμε λίγο στο ανδρικό. Έκανες ένα πρόλογο. Ναι. Το ανδρικό του Ιπποκράτη, το οποίο ουσιαστικά θα έλεγα ότι από την περσινή χρονιά ή την προπέρσινη χρονιά για να πούμε καλύτερα, γιατί είχαμε και τον κορονοϊό, πήγες να το ξαναστήσεις με παιδιά των Ακαδημιών, με ένα μπάσκετ νομίζω έτσι λίγο πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο. Ήρθαν κάποια στιγμή κι άλλα παιδιά. Και έφτασε η ομάδα τη φετινή σεζόν που δεν νομίζω ότι ξεκίνησε αυτή. Δεν ξέρω αν υπήρχε αυτό το σκεπτικό στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή η ομάδα να φτάνει να διεκδικεί την είσοδο της στην τετράδα. Έφτασε να το διεκδικεί επίσης ώρες και νομίζω ότι να παίζει και πάρα πολύ καλό μπάσκετ προς το φινάλε της χρονιάς. Και αν κάτι τη στοιχίζει, να είναι το ξεκίνημα. Ακριβώς. Θεωρώ ότι ήταν το παιχνίδι μέσα στην Κάλινο, το πρώτο, που εκεί ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε όχι πώς χάσαμε. Τι γίνανε, ήταν όλα, χάσαμε 22 ελεύθερες βολές, ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Είχα παιδιά που είχαν να παίξουν 3-4 χρόνια, ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά από 3-4-5 χρόνια μπάσκετ. Ο Γερογιάννης, ο Σωρότος, ο Χατζημάρκο είχε να παίξει 3 χρόνια, ο Σωρότος 5, ο Γερογιάννης 4 και ήταν το πρώτο παιχνίδι. Χάσαμε 18 βολές. Πρώτο τετράλεπτο και ο Σέουγλου τραυματίας, το 7 ο Στέργος ο Λόλος τραυματίας και στο πρώτο ημίχρονο με 5 φάουλ ο Γερογιάννης, ο Χατζημάρκου, άλλοι δύο δεν θυμάμαι. Φτάσαμε στο τέλος να παίζουμε με δύο παιδιά 17 χρονών και ό,τι είχε μείνει δηλαδή, mm-hmm. όχι με την κακή έννοια, ό,τι μας είχε μείνει στον πάγκο.
χάσαμε το παιχνίδι με την ΑΚ, το πρώτο μέσα στη Γκάνια. Στην πορεία όμως έστρωσε όλο το κομμάτι. Μόνο κάθε μέρα προπόνηση, πολύ όρεξη τα παιδιά, αρχίσαν να παίζουν ωραίο μπάσκετ, να ευχαριστούνται αυτά που παίζουμε. Κάναμε δύο καλά παιχνίδια με το Φίβο, χάσαμε και στα δύο. Κερδίσαμε τον Έολο και στα δύο παιχνίδια, θεωρητικά θα πω εύκολα. Και φτάσαμε να παίξουμε την ΑΚΑ, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε με 9 πόντους, κερδίσαμε 10. Περιμέναμε ένα αποτέλεσμα να κερδίσει ο Φίβος μέσα στην ΑΚΑ, δεν το έκανε και τελικά μείναμε εκτός τετράδας. Από ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι, από την ήττα του Φίβου στην Κάλυμνο, που όπως συμφωνήσετε τα πράγματα βέβαια τελικά η ΑΚΑ από αυτό το μάτς πέρασε. Και από αυτό το μάτς κατάφερε να φτάσει. Συγχαρητήρια κιόλας στην ΑΚΑ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το περίμενες καθόλου ότι θα γινόταν αυτό? Όχι. Όχι. Πού θα πόνταρες τα λεφτά σου, ας πούμε, από την τετράδα? Θεωρητικά. Πριν δω τα παιχνίδια της Ρόδου, θα έλεγα στην Καλυθέα βάση του ρόστερ που είχε. Πριν τα δω. Όταν είδα τα παιχνίδια, δηλαδή με τις ομάδες της Ρόδου και τις ομάδες τις δικές μας, θεωρώ ότι δεν υπήρχε φαβορή. Ήταν. Όποια ομάδα της έπαιρνε μια εκτός έδρας νίκη. Την πήρε η ΑΚΑ και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Όπως έγινε στο τέλος. Λοιπόν, φεύγουμε εδώ ανδρικό. Ένα όμορφο κομμάτι θεωρώ. Δεν ξέρω αν σου αφήνει πικρία στο τέλος, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε το πώς τελειώνει κάτι, αλλά από το πώς ξεκίνησε η ομάδα νομίζω ότι η πορεία ήταν πάρα πολύ καλή. Η μόνη πικρία είναι ότι δεν γίνεται αντρικό τμήμα ή γυναικείο ή οτιδήποτε να σταματάει την αγωνιστική δραστηριότητα, όχι εμείς, οποιοδήποτε, να σταματάει την αγωνιστική δραστηριότητα Φεβρουάριο μήνα. Είναι τραγικό. Μικρό πρωτάθλημα. Ολογικό. Μικρό πρωτάθλημα, κάπως ναι. Αλλιώς πρέπει να το δουν οι θύνοντες, να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτή τη φορά ήταν Ιπποκράτης, την άλλη φορά δεν ξέρω ποιες θα είναι. Δεν γίνεται οι αθλητές να σταματάνε Φεβρουάριο και να παίζουν μετά από 10 μήνες τον Οκτώβριο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να βρουν να κάνουν, δεν ξέρω τι. Κύριε, πώς θα περάσουμε τώρα από το ανδρικό στο γυναικείο. Φεβρουάριο τελειώνει το πρωτάθλημα. Κάτι πρέπει να κάνουν και αυτά τα παιδιά, τα αγόρια, να παίξουν παιχνίδια. Οπότε τι κάνουν, κανονίζουν φιλικά και συνοδεύουν ουσιαστικά τις νεάνιδες σε αυτά τα παιχνίδια, στα μπαράζ, τέλος πάντων, σε αυτά τα παιχνίδια της προκριματικής ουσιαστικά φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Όπου ο Ιπποκράτης πάει γνωρίζοντας ότι το τεράστιο φαβορί είναι τα Χανιά. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει δύο αθλήτρες της Εθνικής. Τρεις αθλήτρες της Εθνικής, οι οποίες παίζουν και στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ναι, η Παπαδάκη είχε μέσο όρο πόντων στο γυναικείο πρωτάθλημα 10 πόντους και 20 λεπτά συμμετοχής. Η οποία τώρα την πήραν στο Στάνφορντ. Πήγε στο Στάνφορντ. Τι γίνεται εκεί, 22. Ή αν θες τη χρονιά από το ξεκίνημα, γιατί εγώ θα σου πω πώς έβλεπα εγώ τη χρονιά μέχρι να φτάσει ο Ιπποκράτης εκεί. Ο οποίος ξέρει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στις νεάνιδες, σοβαρή συγκρότημα με διαφορά. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει και το γυναικείο, ότι ουσιαστικά φτάνει σβηστά, θα έλεγα, μέχρι και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι 22 Αυγούστου αρχίσαμε την προετοιμασία των γυναικών. Στον πίνακα πάνω είχαμε γράψει Χανιά. Τέλος πάντων, Κρήτη. Στοχεύαμε εκεί. Θεωρούσαμε, ας πούμε, εντάξει, χωρίς να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα, ότι εδώ είμαστε φαβοροί. Χωρίς να υποτιμήσουμε κάποιον άλλο, θα το παίρναμε το πρωτάθλημα στο Δεκάνησα. Οι 2004, η γενιά αυτή που περάσαμε, δεν έχουν χάσει αγώνες στα Δεκάνησα όλες τις χρονιές τους. Δηλαδή, ούτε Πανκορασίδες, ούτε Κορασίδες, ούτε Νάνιδες. Δεν έχουν χάσει ούτε ένα αγώνα εδώ πέρα. Θεωρούσαμε ότι θα το παλέψουμε. Με την Α2, ειδικά στο δεύτερο γύρο, αρχίσαν τα κορίτσια και εμπιστευόταν παραπάνω τον εαυτό τους. Μάθαμε να σπάμε το press, μάθαμε να σπάμε τις δυνατές άμυνες, μάθαμε να δουλεύουμε σωστά. Και φτάσαμε να πάμε στην Αθήνα χωρίς άγχος. Βέβαια δεν μας ευνόησε τίποτα. Τι εννοώ, δεν μας ευνόησε τίποτα. Παίζαμε Κυριακή με τον Ηρακλή. Συγχαρητήρια κιόλας στον Ηρακλή, τα παιδιά παλεύουν και τα κορίτσια και τα αγόρια σε αντίξωες συνθήκες. Παίζαμε τον Ηρακλή τον τελικό. Όσο και να το θες, να μην ζοριστείς,
έχεις κάνει μια προετοιμασία για το συγκεκριμένο Final Four. Παίζουμε Κυριακή με τον Ηρακλή, κερδίζουμε, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δευτέρα έχουμε day off. Πέμπτη ταξιδεύουμε για Αθήνα. Ήταν δηλαδή ούτε 2-3 μέρες. Και μέσα σε όλα, για να μην το ξεχνάμε, να προσθέσουμε ότι είναι ουσιαστικά τα ίδια κορίτσια τα οποία παίζουν και στο γυναικείο. Το οποίο δηλαδή, παίξαν και πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα τους. Παίξαν και παιχνίδι μετά το καπάκι. Παίξαν παιχνίδι μετά. Κάποιες είχαν χάσει και κάποιες προπονήσεις λόγω της πενταήμερης εκδρομής. Θυμάστε και στην πρώτη συνέντευξη που είχαμε δώσει στο χαλαρά στον καναπέ. Σου είχα πει ότι αυτή την τρέλα την έχω χωρεσπερίδες και πενταήμερη εδώ στην Go. Είναι μάστιγα για τους προπονητές. Ταξιδεύουμε Πέμπτη, φτάσαμε 1 η ώρα το βράδυ στην Αθήνα. Παρασκευή πρωί χαλαρώσαμε, πάμε να παίξουμε με τα Χανιά. Θεωρώ ότι ήμασταν διαβασμένοι, είχαμε δει και βίντεο. Ξεκίνησε το παιχνίδι δυνατά. Νομίζω τους παγιδεύσαμε και έγινε ο πανικός μετά που κερδίσαμε. Μεγάλη νίκη, εντάξει, ήταν μεγάλη νίκη. Θεωρούσα ότι δεν θα το χάσουν ποτέ. Σαν προπονητής, λες ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα το χάσουν ποτέ. Παίξαν σαν ρομπότ τα κορίτσια 40 λεπτά, ό,τι τους έλεγα το κάναν. Και φάνηκε πάρα πολύ και η εμπειρία της ΑΒ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα περνάει μια περίοδο και η ομάδα και εσύ και τα κορίτσια, νομίζω μια περίοδο 10-15 ημερών και ίσως και παραπάνω μέχρι να τελειώσει και το Final Eight. Νομίζω που όλοι ασχολούνται με τα κορίτσια, όλοι γράφουν για τα κορίτσια και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ασχοληθεί με το μπάσκετ και συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν ασχοληθεί με το μπάσκετ καθόλου μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να ενδιαφερθούν, να μάθουν τι γίνεται κτλ. Κτλ. Και φτάνει η στιγμή που η ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, μπασκετομάνα, σε μια πραγματική γιορτή να ζήσει το Final Eight απέναντι σε μεγαθύρια. Με το που τελειώσαμε από Αθήνα για να. Πέσαν όλοι πάνω στα κορίτσια, όπως έγραψε και πολύ στο άρθρο σου, θυμηθήκαν ότι υπάρχει τμήμα νέων είδων ξαφνικά στον Ιπποκράτη. Τα κορίτσια το Σαββάτο, παίξαμε Παρασκευή με τα Χανιά, είχαμε κερδίσει. Είχε έρθει το αντρικό, παίξαμε τα φιλικά μας το Σάββατο και απλά είπαν το αντρικό να βγούμε όλοι μαζί να πάμε να φάμε το Σάββατο 8 η ώρα το βράδυ. Κανένα από τα κορίτσια δεν ήρθε. Μείναν όλα στο ξενοδοχείο, παρόλο που θεωρητικά την Κυριακή είχαμε πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι με τη ΣΑΜ. Εντάξει, την είχαμε δει κιόλας. Κανένα από τα κορίτσια δεν ήρθε, έμεινε μέσα στο ξενοδοχείο, δεν βγήκε πουθενά όλο το Σάββατο στην Αθήνα για να ξεκουραστεί να είναι έτοιμο για το παιχνίδι. Αυτό είναι η νοοτροπία που θεωρώ επαγγελματική που λέω δουλεύαμε όλη τη χρονιά που είχαμε περάσει. Mm-hmm. Σε 8 μέρες πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρχίσει στο μεταξύ όλη τη. Κάναμε προπόνηση μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, μεγάλη Παρασκευή, μεγάλη Πέμπτη. Σκάουτινγκ, okay. Και στα έχω και μαζεμένα γιατί όλες οι ομάδες που παίξαμε από το Γιάθκα Σπορτ μας είχαν δει όλες οι ομάδες. Ανοιχτό βιβλίο. Ερχόταν ο Τσεμπέρης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, coach. Σας έχουμε διαβάσει. Έρχονταν ο Σιρόπουλος, προπονητής του Άρη. Κότς, σε 5 παιχνίδια λέει, σας είδαμε. 2 των Νεανίδων και 3. Κοίταξε, σε αυτό που θα σε διακόψω τώρα, γιατί μου κάνει ωραία πάσα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε και δημοσία, ευτυχώς ότι η νέα διοίκηση της ΟΚ έχει δείξει μια τρομερή εξωστρέφεια σε αυτό. Ναι. Δηλαδή ότι. Τι να πούμε τώρα, ότι είναι μια διοίκηση η οποία ουσιαστικά σου λέει: δείξτε ό,τι μπορείτε, δείξτε τα πάντα. Αν μπορείτε να δείξετε τα πάντα, δείξτε τα πάντα. Και εμείς βέβαια τα δείχναμε έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι το θετικό είναι ότι πλέον βάζουν και τις υπόλοιπες ομάδες στη διαδικασία αυτή, να βλέπουμε τα μάτς και μακάρι να γίνεται, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τις ομάδες μας από εδώ ότι πάνε στην προκριματική φάση πανελληνίου πρωταθλήματος και δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Και πόσο άσχημο είναι για μας που να πεις ότι το έχουμε συνηθίσει στο νησί, το έχουμε συνηθίσει νομίζω λίγο το live streaming, ότι είναι άσχημο να μην υπάρχει. Μακάρι την επόμενη χρονιά να υπάρχει παντού. Δεν μπορούσαμε να βρούμε, θυμάσαι που ρώτησα και σε σένα, ρώτησα και στο. Είχα ρωτήσει τα και Χανιά. Το Μάκη το Δούβαλη. Είχα ρωτήσει, παιδιά, μήπως μπορούμε να βρούμε ένα βίντεο από τα Χανιά και δεν είχαν τίποτα. Δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα και βίντεο. Ομάδα της Κρήτη. Ναι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα βίντεο να δούμε την ομάδα της Κρήτης. Τελικά βρήκαμε με πλάγιο τρόπο. Εντάξει, okay. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Χάνουμε 50 πόντους, τεράστια διαφορά πρώτον σε σωματοδομές, τεράστιο ρόστερο. Ο Παναθηναϊκός είχε αφήσει εκτός δωδεκάδας 6 κοπέλες, οποίες ήταν στον πάγκο. Παράπονα τα κορίτσια μου, ότι κλαίγαν όλες μετά,
τους είχε φάει ο εγωισμός, θεωρούσαν ότι θα κερδίσουμε και τον Παναθηναϊκό. Okay. Δεύτερο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Άρης είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Πολύ δυνατή ομάδα, το παλέψαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά, okay, είχαμε και μικρό ρόστερο, 8 κορίτσια, ναι, και παίξαμε 5 παιχνίδια. Είναι λογικό αυτό ότι έμενες και από δυνάμεις, γιατί μιλάμε τώρα για κάποια κορίτσια τα οποία έχουν τραβήξει όλο το κουπί, είναι λίγα. Ναι. Παρόλο που ξέρω ότι έγινε μια προσπάθεια να πάρεις και άλλα κορίτσια μαζί σου, ναι, για να βοηθήσουν λιγάκι και στο rotation. Ναι. Δεν βγήκε όμως, οπότε αναγκαστικά αυτά τα κορίτσια έπαιξαν πάρα πολύ. Ναι. Η Μελίνα Κιλιμάτου του 2007 είχε μέσο όρο 22 λεπτά συμμετοχή, 22-25 λεπτά αν θυμάμαι καλά, του 2007 στο Επταπύργιο. Η Καλάβρε του 2008 είχε μέσο όρο 18 λεπτά συμμετοχής. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κοριτσάκια, όχι για... οι οποίες και αυτές έχουν μπει στην επαγγελματική νοοτροπία πλέον που δουλεύαμε. Χάνουμε με τον Άρη, παίζουμε με Σπερίδες, πρωταθλητή Πειραιά, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον είχε πετάξει έξω. Το παλέψαμε και αυτό, ιτηθήκαμε και μετά παίξαμε, ήταν να παίξουμε μια ομάδα θεωρητικά, πάλι αν το σκεφτείς, μικρή κο σε σχέση με τα Γιάννενα, δεν το συζητάμε. Παίξαμε τα Γιάννενα, κερδίσαμε πάρα πολύ εύκολα, ξαναπαίξαμε με Σπερίδες, δεν κάναμε καλό ξεκίνημα, το παλέψαμε μέχρι τέλος. Πήραμε την έκτη θέση, νομίζω είναι πολύ τέλεια. Πολύ τιμητική. Ναι, πολύ τιμητική. Κόουτς, αυτό που έβγαινε από εκεί, που έβγαινε από τα μάτς όλα, από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, τις φωτογραφίες που στέλνανε πολλές φορές και οι άνθρωποι που ήταν μαζί, ήταν ότι ήταν πραγματικά μια γιορτή του μπάσκετ. Δηλαδή, βλέπουμε τα κορίτσια όλα μαζί. Νομίζω και η Δερβίση ήταν που είχε γενέθλια, ναι, ναι, ναι. Με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αυτό που βγήκε προς τα έξω. Που προφανώς ήταν και πραγματικότητα, δηλαδή ήταν πραγματικά μια μπασκετική γιορτή. Ακούγαμε συνέχεια ευμενή σχόλια για την κόλλη τα δωδεκάνησα, συνέχεια για το μπάσκετ που παίζουμε βάσει των συνθηκών. Με τον Παναθηναϊκό ήμασταν συνέχεια, καθόμασταν, τρώγαμε μαζί, σε ίδιο τραπέζι. Με τον Άρη μας θέλανε οι προπονητές τους όλοι να πηγαίνουμε για τσίπουρα στα λαδάδικα. Δηλαδή με τις Εσπερίδες όλη τη μέρα μαζί. Τα κορίτσια, φίλες βγαίνουν με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, πραγματικά ήταν γιορτή. Η ΕΟΚ, από την ΕΟΚ τα καλύτερα, ο Παναθλητικός, δεχόμασταν παντού συγχαρητήρια, πραγματικά γιορτή, ήταν πραγματικά γιορτή εκεί πάνω και το καλό είναι ότι μας είδαν ως ίσους με τις άλλες ομάδες, ίσους. Από αυτά που έχεις ζήσει στον χώρο, θα έλεγες ότι είναι το μεγαλύτερο, θα το έβαζες τουλάχιστον κάπου ψηλά? Ναι, αρκετά ψηλά. Εντάξει, είναι, θεωρώ, βάσει των συνθηκών ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή η πρόκριση που πήγαμε στις 8 καλύτερες ομάδες. Βάσει συνθηκών. Ήταν κάτι το οποίο το έζησες και αυτό, κάτι που δεν το έχεις ζήσει ούτε ο Υποκράτης, δεν το έχεις ξαναζήσει ούτε εσύ. Όχι, όχι. Το είχα ζήσει με την Παναγίτσα, αλλά σε επίπεδο αγοριών. Είχαμε βγει τρίτη στην Ελλάδα. Από όλα αυτά που έχεις κάνει στον χώρο αυτόν, τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις, που λες ότι δεν το έχω κάνει αυτό? Δεν έχω κάτι. Ψάχνω συνέχεια για κίνητρα. Τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, Α1 δεν με εξητάρει, έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Δεν, ψάχνω να βρω κι εγώ κίνητρα. Τώρα τι, θα δούμε. Νομίζω ότι ένα κίνητρο που βρήκες εδώ ήταν το γυναικείο. Το γυναικείο. Το οποίο δεν υπήρχε στο μυαλό και σου. Και το αντρικό μετά. Ευτυχώς ήρθα στον Ιπποκράτη όταν πήγαμε με τον Χάρη τον Κουλουριώτη από Β' Εθνική Α2. Εντάξει, αλλά εκεί οι παίχτες ήταν επαγγελματίες, είχες καλούς παίχτες. Δεν το θεωρώ επίτευγμα τώρα να ανέβεις από Β' Εθνική Α2 με τον Οσημακόπουλο, τον Κουμπούρα και τον Χαρίση, και τον Τζακαλέρη, τον Λεκάκη, τον Ονάσουρου. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο OK. Τα επόμενα χρόνια, μετά η ομάδα ήταν Α2, τα επόμενα χρόνια κατεβήκαμε με φιδικό. Κάναμε και εκεί βάση. Κερδίσαμε την ΕΑΚΑ με το φιβικό, φτάσαμε τελικό ένα γεμάτο γήπεδο. Τα κάναμε όλα, εντάξει. Τα κορίτσια εδώ πέρα, αυτά συγκεκριμένα, 2 χρόνια πήραν οι πανκορασίδες αίτητες, 2 χρόνια κορασίδες αίτητες, νεάνιδες αίτητες, γυναικείο, φτάσαμε τα κοριτσάκια μέσα στη Σίμη με τα παιδάκια, που η πιο μεγάλη ήταν τότε η Καλλιμνιονάρη, 18 χρονών, 19. Βγήκαμε δεύτερη, χάσαμε τον Ιαλισσό, πήγαμε, παίξαμε στα μπαράζ.
κερδίσαμε Καρία, χάσαμε τον Πελασγό. Παίξαν Α2 με ντόπια κορίτσια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε. Τώρα ξέρεις, έτσι όπως μου τα λες, σαν να μου κάνεις έναν απολογισμό του τύπου κλείνει η πόρτα, λέω ότι έκανα στον Ιπποκράτη και φεύγω. Θα σε ρωτήσω πρώτα κάτι άλλο, ναι. Θα σε ρωτήσω πρώτα για τα κορίτσια. Γιατί αυτά τα κορίτσια το έζησαν αυτό. Αρκετά, νομίζω, τα περισσότερα κορίτσια σταματάνε από το τμήμα των Ιαννίδων. Ναι. Τουλάχιστον η χρυσή φουρνιά αυτή που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στο σύλλογο. Ξέρεις πρόσωπα και καταστάσεις, ξέρεις τι γίνεται. Τι έχεις στο μυαλό σου για το τι μπορεί να δούμε στον Ιπποκράτη αμέσως τα επόμενα χρόνια. Φεύγουν 4 κορίτσια. Γιατί ας πούμε στις Παγκορασίδες έχουν μείνει λίγα κορίτσια. Οι ακαδημίες του Ιπποκράτη θέλουν ένα καινούργιο restart. Δεν κρυβόμαστε. Πάντα πρέπει να λέμε ότι όλοι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Δεν κρύβεται κανένας. Οι ακαδημίες του Ιπποκράτη θέλουν ένα restart. Στο αντρικό, καλώς ή κακώς, θα είναι δυνατό και του χρόνου. Έτσι θεωρώ. Αντρικό είναι, παίχτες υπάρχουν, μεγάλης ηλικίας, μικρής ηλικίας. Για το γυναικείο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει καν πρωτάθλημα εδώ. Δεν ξέρω αν και ο Ιπποκράτης θα κατεβάσει γυναικείο. Αλλά και να γίνει πρωτάθλημα εδώ θα είναι της πλάκας. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε. Νεάνιδες μένουν, είναι η Μιλίκοβιτς, είναι τα δυο τα μικρά που πλέον παίζαν και 10 λεπτά στο γυναικείο, η Κιλιμάτου και η Καλάβρια, είναι η Δερβίση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου με το σύλλογο, θα δούμε. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω ότι είναι κάτι το οποίο λογικό να περνάει από το μυαλό αρκετών, λογικά θα σε ρωτούν και εσένα. Έχοντας κάνει σχεδόν τα πάντα στον Ιπποκράτη, αν πιστεύεις, αν νιώθεις μέσα σου ότι έχει φτάσει η ώρα της αποχώρησης και αν δεν έχει φτάσει, αν μπορείς να το μοιραστείς δηλαδή και με εμάς, όχι ότι... Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να δω λίγο και κάποια δικά μου θέματα σε σεμινάρια, θα φύγω εκτός του νησιού. Θα δούμε, δεν έχω μιλήσει με τον Ιπποκράτη, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τον Ιπποκράτη. Θα δούμε. Νομίζω έχει κλείσει ο κύκλος. Τώρα δεν ξέρω τι κίνητρα μπορούν να δοθούν πλέον. Λοιπόν, αυτή την χρονιά είδαμε αρκετές ομάδες στο νησί σε διάφορα τμήματα, τα οποία έκαναν την δική τους ξεχωριστή πορεία. Κάποιες στο ανδρικό, κάποια στο γυναικείο, όπως ο Ηρακλής 2000, κάποια στο παιδικό, όπως η Αιδικαίου. Πες ότι δεν ήσουν στον Ιπποκράτη. Σε ποια ομάδα θα ήθελες να ήσουν τη φετινή χρονιά και ποια ομάδα θα υποστήριζες τη φετινή χρονιά? Από αυτές που είδες, γιατί ήταν και παιδιά τα οποία τα έβλεπες, τα ξέρεις πια. Δεν μπορώ να βγάλω είδηση ποια ομάδα για να δούμε σε ποια ομάδα θα πας. Θεωρώ ότι σαν ακαδημία λειτουργεί πιο καλά ο Έσπερος. Είναι πιο οργανωμένη. Σε ακαδημία, δεν εννοώ σε μικρά παιδιά από εφηβικό και κάτω. Δεν εννοώ, όταν λέω. Εννοώ οργανωτικά, δεν εννοώ αγωνιστικά. Ο Δίκαιος με τον Τζομάκα και τον Μπαπούλη παρουσιάσαν ένα πολύ καλό παιδικό. Παρουσιάσαν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το παλέψαν τα παιδιά. Για μένα θεωρώ ότι και για τους προπονητές και για τη διοίκηση και για τους παίκτες αδικία που πέσαν. Όπως θα πω και εγώ ότι στην Α2 αν ήμασταν στον άλλο όμιλο, θα σωνόμασταν το ίδιο και ο Δίκαιος άμα ήταν στον όμιλο π.χ. του Διαγόρα ή τέτοιο, θα είχε, όχι απλώς θα είχε σωθεί, θα διεκδικούσε και πρωτάθλημα. Οι Καρδάμενα, ο Ηρακλής, παλεύουν σε ανοιχτό γήπεδο, δουλεύουν τα παιδιά, καλή προσπάθειά τους. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι, και το λέω και με στεναχώρια, δεν βλέπω να έρχονται από πίσω παιδιά, ούτε αγόρια, ούτε κορίτσια και ποσοτικά, ίσως αυτό είναι και το λόγο COVID, αλλά θεωρώ ποιοτικά. Κάθε φουρνιά που περνάει, η επόμενη που έρχεται είναι χειρότερη. Σε όλες, θεωρώ ότι δεν έρχονται από πίσω, δηλαδή να πεις ξεχωρίζω τον Μπίτσι, ξεχωρίζω τον Κώστα, τον Γιάννη, τη Μαρία, δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάποιο παιδί να του πω ότι ξεχωρίζει. Mm-hmm.
αυτό είναι που με στεναχωρεί, ας πούμε. Δεν, από μικρά τμήματα μέχρι μεγάλα, να πεις ότι θα κάνεις μια πορεία να φτάσουν να παίζουν γάμα, πίτα, εθνική ή οτιδήποτε άλλο. Μακάρι να πω ψεύτης. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω για το τέλος. Έχοντας ζήσει τον Ιπποκράτη αρκετά χρόνια πια και με... 4,5 χρόνια. Και με διοικήσεις με κόσμο και με διοικήσεις χωρίς κόσμο. Η φετινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά, γιατί νομίζω ότι και η Βαλεντίνα Τουρμούση από ένα σημείο και μετά προσπαθούσε μόνη της ουσιαστικά. Μόνη της ήταν από την αρχή της χρονιάς η Βαλεντίνα, βοηθούσε ο Χατζηδιαμαντής, ο Νίκος από πίσω και... Και πάρα πολύ τα παιδιά του Ανδρικού, πάρα πολύ τα παιδιά του Ανδρικού. Τι πιστεύεις όμως ότι φταίει μέσα σε όλο αυτό, βλέποντας ότι και οι άλλες ομάδες θα έλεγα ότι δείχνουν μια πιο, όχι οργάνωση στο κομμάτι, στο τι παρουσιάζουν, αλλά και στο πόσα άτομα είναι. Ναι. Όλες οι μεγάλες ομάδες, θεωρώ, και εντάξει για την ΚΟ, ο Ιπποκράτης ήταν και νομίζω και παλιό Ανταγόρας, αυτές ήταν οι ομάδες, έχουν την άνοδο, έχουν και την κάθε. Αυτό θεωρώ, ότι όταν μια ομάδα από ένα νησάκι σου έχει παίξει β' εθνική αντρών, α2 αντρών, α1 γυναικών, α2 γυναικών, έχει σου βγει και έκτος στην Ελλάδα, τώρα βάζω και τις νεάνιδες μέσα. Κάπου αρχίζει πια ο κόσμος και τα έχει ζήσει όλα, ψάχνει κάτι άλλο. Τώρα θα μου πεις, έχουν ακουστεί και πολλά για τον Ιπποκράτη, για το παρελθόν, για τις διοικήσεις και αυτά. Τα ακούω και εγώ όταν ήρθα και ακόμα τα ακούω. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος, τώρα δεν ξέρω, είναι αλλού. Και δεν κάνουμε και καλό marketing. Δεν είναι στο marketing του Ιπποκράτη, δεν διαφημίζει το προϊόν του. Ότι οι άλλοι, ας πούμε, το παραμικρό, ποτίσαμε τη γλάστρα, το ανεβάζουμε στο Facebook. Συγχαρητήρια στον Πίτσι, γιατί ο Πίτσι... Εντάξει, είναι νέα εποχή. Είναι νέα εποχή. Αυτά. Οργανωμένες είναι οι ομάδες. Πραγματικά είναι πολύ οργανωμένες. Παιδιά, έχω ζήσει και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Πολλοί τρέχουν άτομα σε όλες τις ομάδες, στον Έσπερο, στο Φίβο, στην Καρδάμενα. Έχει πολύί κόσμο και τρέχουν και μπράβο τους κιόλας. Κοίταξε, αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα στο Βόρειο Συγκρότημα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει Ιούνιο και συζητάμε για το τι έχει γίνει φέτος. Το παιδικό ήρθε εδώ, η Νιάνδρυση ήταν εδώ, η Κορασκευή ήταν εδώ, το ανδρικό ήρθε στο Βόρειο Συγκρότημα. Δηλαδή, από όσα έγιναν, μόνο το εφηβικό πήγε στο εδώ, αλλά τα υπόλοιπα τα πήραμε. Ναι, και το εφηβικό, ναι, ναι. Μπορούσε να έρθει και εδώ. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πραγματικά δείχνει ότι αυτό που γίνεται στο Βόρειο Συγκρότημα, για να ευλογήσουμε στη γένεια μας, που είναι και η πραγματικότητα, ότι είναι κάτι προφανώς καλό. Και υπάρχει ανταγωνισμός και σε προπονητές, ειδικά στους πιο μικρούς, ότι βλέποντας μια ομάδα και είναι όλη τη μέρα στο γήπεδο και δουλεύει και άλλοι, δουλεύουν και οι προπονητές παραπάνω. Δεν μπορείς να είσαι τεμπέλης. Τουλάχιστον αυτά που βλέπω εδώ στην ΚΟ και στην Κάλινο, δεν ξέρω. Σε σχέση που διάβασα κάποια τώρα για τη Ρόδο, ότι παίρνουν τον νέο προπονητή, παίρνουν τον άλλο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εδώ δουλεύουν τα παιδιά που. Όλοι. Ξέρεις, θα ήθελα να κλείσουμε τώρα και να δείξουμε στην εικόνα αποδόσεις για το τι θα κάνει ο Εργύριο. Παραμονή στον Ιπποκράτη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα έβαζα, 10 απόδοση. Συνεχίζει στον Φίβο, ξέρω εγώ, 8 απόδοση. Συνεχίζει στον Έσπερο, 6 απόδοση, ας πούμε. Θα ήθελα να κλείσουμε όμως όπως θες εσύ. Καταρχήν, ακόμα δεν έχει βγει μετάθεση για αν θα μείνω στο νησί ή όχι. Θεωρώ ότι θα αυτό δεν παίζει το στοίχημα. Θεωρώ ότι θα μείνω στο νησί. Η αλήθεια είναι ότι ίσως δεν θέλω φέτος να ασχοληθώ με ακαδημίες. Θα το δούμε αυτό. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές, αν πω να μείνω στην νησί. Και δεν ξέρω κιόλας και ποιοι με θέλουν κιόλας. Μπορεί να με θέλει και κανένας. Είναι και αυτό. Καμιά από τις ομάδες. Θα δούμε. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Να κάνεις και και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με σένα σε αυτό το καλοκαίρι. Και καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε λογικά. Πιστεύω ότι δεν θα φύγεις από το νησί, οπότε θα τα λέμε και την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη τη χρονιά που ήσασταν δίπλα στο γυναικείο, στα αντρικά όλο του νησιού, στο δίκαιο. Δεν αφήσατε τίποτα να μην καλύψετε. Να ξέρετε, το έχω πει και στο Δούβαλι, ότι παίζεται μεγάλο ρόλο οι δημοσιογράφοι στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Δηλαδή, μπορεί σε πολλά μέρη της Ελλάδος, ας πούμε, να έχουν το επίπεδό τους να είναι πολύ καλύτερο
αλλά όταν δεν ασχολείσαι, δεν το βλέπει, ειδικά τώρα με τα μίντια, ο κόσμος δεν να το δει οπτικά ή να ακούσει, μείνει πίσω. Κάνετε πάρα πολύ δουλειά, συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Αυτά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την πρώτη εκπομπή η Φανέλα με τον Γούρι. Να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο του Αργυρίου, να ευχαριστήσουμε και την ομάδα του Ιπποκράτη και τη διοίκηση του Ιπποκράτη, γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε εδώ από τα γραφεία του Συλλόγου την πρώτη μας συνέντευξη. Και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε όλο το καλοκαιρικό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Υγεία σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.